Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τίκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Εσείς αγωνιστικούς χαιρετισμούς μάλλον από το νοσοκομείο, έτσι. Τι γίνεται εκεί, κύριε Τίνκα, γιατί και εσείς στηρίζετε αυτό που γίνεται εκεί σήμερα, τη διαμαρτυρία από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Καλά, και εμείς δεν τα ξέραμε. Μέχρι στις προχθές τα μάθαμε, δηλαδή, ότι υπάρχουν 7 ειδικευόμενοι εδώ στο νοσοκομείο της Καστοριάς, οι οποίοι 5 είναι και στην παθολογική, δηλαδή, ναι, και άλλοι στην παιδιατρική. Έχει σημασία από την άποψη ότι είναι και, πώς να το πω, οι κλάδοι και οι τομείς και οι κλινικές, οι οποίες πιέστηκαν και από τον κορονοϊό, αλλά και γενικότερα από τα άλλα, όλα είχαν πάει πίσω. Και είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τους άλλους 10 ανθρώπους από το νοσοκομείο που κι αυτοί δεν έρθαν συμπάσει, λήξαν κτλ. Και βλέπουμε δηλαδή 10 παραπροχθές, όχι γιατροί, ας πούμε, από το άλλο προσωπικό, νοσηλευτές, ξέρω εγώ κτλ. 7 γιατροί σήμερα, δηλαδή δεν ξέρω πώς. Εμείς πριν απολυθούν αυτοί και οι άλλοι, αν είδαμε συζήτηση του πώς θα ενισχυθεί το νοσοκομείο κτλ. Έτσι, και εδώ αντί να δούμε αυτό, βλέπουμε τα ανάποδα, ξέρω εγώ. Και μάλιστα με τερτύπια ότι δεν είναι απολύσεις, ας πούμε, γιατί έλειψε η σύμβαση και τέτοια. Ξέρετε, αυτά είναι και λίγο. Ναι, δεν γίνεται όρος αποδεκτός, από ό,τι καταλάβαμε κι εμείς από συζητήσεις που έχουμε. Δεν γίνεται όρος απόλυση δεκτός. Μιλάνε για λήξη των συμβάσεων. Όχι, μιλάμε για απολύσεις. Καθαρά και ξάστερα. Αυτά είναι φιλολογικές κοτσάνες της κυβέρνησης και τον άλλο κομμάτι που στηρίζει. Μισό λεπτό όμως, κύριε Τίκα, λίγο να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Όταν υπογράφουμε μια σύμβαση, έχει μια αρχή, μέσα και τέλος. Όταν ένα νοσοκομείο χρειάζεται 100 γιατρούς και εσύ έχεις 40 και απολύσεις τους 7, έτσι, έχεις ευθύνη για τις απολύσεις αυτών των ανθρώπων. Και τα άλλα είναι τι έλεγε η σύμβαση και τι έλεγε ο υπουργός και τι λέει το γραφείο τύπου. Το λέω αυτό για το τι έλεγε η σύμβαση, το συζητούσαμε και με τα 10 άτομα τη προηγούμενη φορά. Ναι, και την προηγούμενη φορά την άφησα τη συζήτηση και δεν μου άρεσε, κύριε Νατσούλη. Δεν μου άρεσε η συζήτηση. Διώχνουν 10 ανθρώπους που τους πετάξανε να πούμε 2,5 χρόνια μέσα στο κορονοϊό, μέσα στα σκυλιά, χωρίς να έχουν μια ειδίκευση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Μάθαν τα παιδιά να βγάζουν εδώ πέρα τα ζητήματα όλα, πώς θα έρχονται οι άνθρωποι, πώς θα παίρνουν τα βήματα, πώς θα σωθούν με τα σκουπίδια, με οτιδήποτε. Και επειδή τώρα τι πέσαν τα νούμερα και τα ξαναβλέπετε που ανεβαίνουν. Ναι. Πας και λες, όχι, η σύμβαση έλεγε εκείνο και έλεγε το άλλο. Ανθρώπους έχει στο νοσοκομείο, αφήστε τους αυτούς που απολύθηκαν. Τι ανθρώπους έχει στο νοσοκομείο, διώξε αυτούς και πάρε άλλους 100. Που λέει σωστό αυτό που λέω, αλλά έτσι απαντάς απέναντι στα ζητήματα της υγείας. Δεν απαντάς με φιλολογικά κόλπα και να κρυφτώ εγώ πίσω από το τι έγραφε η σύμβαση κτλ. Να ρωτήσω το εξής, για την προηγούμενη συζήτηση, επειδή το ανοίξατε. Ναι. Θυμάμαι τη συζήτηση που είχατε κάνει και λέγατε δεν έγραφε εκείνο το πράγμα ο όρος ή το άλλο. Και... γιατί ήταν κι άλλη σύμβαση αυτοί οι άνθρωποι να υπογράψουν. Κάπου κόπηκε η γραμμή μας, κύριε Τίγκα. Λίγο μπορείτε να μετακινηθείτε. Ναι, συγγνώμη. Ναι, καλύτερα τώρα. Πατάω, ναι, ναι, ναι. Πάτησα. Με το μάγουλό μου εδώ πατάμε τη σύγκαση, έχουν αυτά, ναι, τα κινητά κάτι ξυπνάδες. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Γι' αυτό τα λένε και έξυπνα κινητά. Ναι, ναι. Λοιπόν, και στη συζήτηση που είχε γίνει και να του λέει την προηγούμενη φορά, έγινε κουβέντα, ξέρω εγώ, ότι η σύμβαση αυτή, ας πούμε, έλεγε αυτό και αυτό και την υπογράψετε. Γιατί είχαν και άλλη σύμβαση. Είχαν δηλαδή μια καλή και μια στραβή και υπογράψαν τη στραβή ενώ ήταν η καλή παραδίπλα. Και του κατάλαβαν δηλαδή, όταν όλο είναι άνεργο και του λένε εδώ πάει για 3 μήνες για δουλειά με όρο ότι να και άλλο πάει. Γιατί δεν έχει κάτι καλύτερο. Πρέπει να πάει στην οικογένειά του. Μετά τι, το πιάνουμε και του λέμε, έλα εδώ, δεν έχει υπογράψει εσύ. Τι να φτιάχνει δηλαδή. Όταν ο άνθρωπο δεν έχει επιλογή, δεν χρειάζεται να τον κλείνετε σαν να είχε επιλογή ή να πήρε τη λάθος επιλογή. Ο άνθρωπο είχε επιλογή. Κοιτάξτε, κύριε Τίκα, για να το ξεκαθαρίσουμε, σε ό,τι αφορά την υγεία ειδικά, ναι, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπο που να είναι εναντίον να είναι τα πάντα στελεχωμένα από το αγροτικό ιατρείο μέχρι το καλύτερο νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι, για την υγεία τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι κανένα αντίθετο. Δηλαδή, να σα πω κάτι, ποιο είναι υπέρ αυτή τη άποψη, ο διοικητή του νοσοκομείου. Τι είναι ακριβώς υπέρ αυτή τη άποψη, γιατί κάποιοι του διώχνουν και όλες αυτές τις ανθρώπους. Κάποιοι καταρτίζουν και οικονομικούς προϋπολογισμούς του κράτους πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, εγώ το λέω από την άποψη ότι πολύ πρέπει και ολόκληρος ο νομός της Καστοριάς να περάσει. Εδώ βλέπω στην ανακοίνωση που έχει βγάλει η Ένωση, βλέπω ότι ο λόγος που επικαλέστηκε, λέει στο έγγραφό της η ΕΝΑΠ, ότι. Ο λόγος που επικαλέστηκε η διοίκηση εξ ονόματος του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ότι κοστίζουμε και ότι η διοίκηση δεν έχει χρήματα να μας πληρώνει άλλο.
Αυτό είναι, αυτό έχει υποθεί από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Κοιτάξτε, εγώ αυτά δεν μπορώ να σας τα επιβεβαιώσω. Αυτά θα σας τα επιβεβαιώσουν οι γιατροί, οι οποίοι ήταν μέσα, στους οποίους εγώ τους πιστεύω, δηλαδή, σας το λέω πεντακάθαρα. Αλλά δεν μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω όταν δεν είμαι μπροστά να ακούσω την κουβέντα κτλ. Αλλά πολιτικά συζητώντας, βεβαίως μπορούμε να πούμε, δηλαδή, θυμάστε όλα τα ζητήματα της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και στο νοσοκομείο κτλ. Ποιοι ήταν οι δείκτες αξιολόγησης? Αν μπορείς λοιπόν, σαν υπάλληλος, σαν διοικητής, σαν διευθυντής του νοσοκομείου, σαν διοικητής μιας μονάδας, να μην χρεώνεις το νοσοκομείο, να στείλεις δηλαδή τον άρρωστο να πάρει τα φάρμακα του από το φαρμακείο, να μπορέσεις να κάνεις υπερορίες χωρίς να είναι δικιά σου δουλειά, να μην παραπονιέσαι όταν σ' αλλάζουν πόστο. Άμα τα έκανες αυτά, έπαιρνες καλή αξιολόγηση. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή, τι, έξοδα θεωρούν δηλαδή τους μισθούς των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και του υπόλοιπου προσωπικού έξοδα. Δεν είναι έξοδα. Είναι έσοδα, γιατί αν υπήρχε νοσοκομείο σοβαρό, το οποίο μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων, δεν θα υπήρχε και αυτό ο ιδιωτικό τομέα δύο κομμάτων, που εγώ θέλω να μην υπάρχει. Αλλά όμως δεν μπορεί να είναι εκεί η βασική απέμφυση του κόσμου. Ο κόσμος πρέπει να έχει υπηρεσίες ψηλού επίπεδου δωρεάν. Ναι. Και τέτοια είναι η υγεία. Είναι δωρεάν αγαθό που πρέπει να έχει ο κόσμος. Και επειδή δεν το έχει, αρχίζει μετά και απευθύνεται και φουντώνει και όλο το υπόλοιπο παράγειο. Αλλά πρόταση πρέπει να έχει εδώ τη δημόσια δομή, που θα απευθύνεται και ο πάνθρωπος που δεν έχει, πώς το λένε, και δεν έχει και ένσημα, αν θέλετε, για να ανοίξουν και αυτές τις πλευρές. Που μπαίνει εδώ πέρα και σου δίνει ασφάλεια, και άμα δεν έχει ο άλλος να πούμε μετά, πρέπει με πλάγιους τρόπους να καταφέρουμε να εξυπηρετηθούμε στο νοσοκομείο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, να μην ξεφεύγω από τη συζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι και σήμερα, με τους 7 αυτούς που φεύγουν, και με την προηγούμενη εβδομάδα, την παραπροηγούμενη, τους άλλους 10, ότι το νοσοκομείο υποβαθμίζει τις Καστοριάς. Οπότε και τα σωματεία εδώ του νομού και οι φορείς και οι συλλογοί, νομαθιακό τμήμα της αδερφής του εργατικού κέντρου, πρέπει να παίρνουν θέση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, να βρίσκονται εδώ δίπλα στο πλευρό τους. Όπως είστε εσείς αυτή την ώρα εκεί. Ωραία. Ναι. Κύριε... Κάνουν άνθρωποι που ήταν εδώ από το νοσοκομείο, με τα πανό τους κτλ. Πήγανε και στο διοικητή, έγινε μια συνάντηση. Δηλαδή, από εκείνα, έγινε συνάντηση με τον διοικητή, λοιπόν, έτσι. Ναι, ναι, απευθύνθηκαν να του πούν να είμαστε. Δεν ξέρω τώρα και εγώ δεν ήμουν μέσα. Θα μιλήσετε με τους γιατρούς για να σας πούν. Θα μας μιλήσει η κυρία Βλάχου, νομίζω, σε λίγο. Οπότε. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν και η κυρία Βλάχου μέσα στο ραντεβού αυτό. Οπότε, κύριε Τίκα, νομίζω ότι από τη δική σας πλευρά την συνδικαλιστική ολοκληρώσαμε. Αν μπορούμε να μιλήσουμε και με την κυρία Έλενα Βλάχου, αν είναι δίπλα σας εκεί, για να μπορέσουμε λίγο να μιλήσουμε και με την κυρία Βλάχου, για να πούμε, κύριε Βλάχου, είναι γιατρός. Καλημέρα. Κυρία Βλάχου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και πάλι. Τα λέμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υγεία στην Καστοριά, πραγματικά. Είστε, η κυρία Βλάχου, είστε και μεταξύ των ειδικευόμενων που κατάλληλους... Είναι ειδικευόμενη παιδιατρική σε παράταση. Μπράβο. Είναι απόλυση ήλυξη σύμβασης, λοιπόν, εδώ, για να διευκρινίσουμε και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, κύριε Ματσούλη, ακούστε. Όταν τελειώνει η εκπαίδευσή μας σε ένα νοσοκομείο, ναι, και περιμένουμε στην αναμονή που είχε η κυβέρνηση να ανοίξει τις θέσεις, δηλαδή, εγώ έχω βάλει σε ένα από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά της Ελλάδας, το Αγία Σοφία. Ναι. Και έχει 4 χρόνια αναμονή. 4 χρόνια ένας γιατρός φαντάζεστε να είναι στο σπίτι του και να περιμένει να κάνει την ειδικότητά του. Πάμε σε επαρχιακά, κάνουμε ένα μέρος της εκπαίδευσής μας. Και μετά είμαστε σε παράκριση στα νοσοκομεία, συμβάλλουμε, δουλεύουμε, εφημερίες κάνουμε, κάθε τόσο 7 και 8 εφημερίες το μήνα, για να συνεχιστεί μέχρι να λήξει το χρονικό περιθώριο να πάμε στα μεγαλύτερα νοσοκομεία να εκπαιδευτούμε για να αποκτήσουμε τίτλο ειδικότητας. Αυτό δεν είναι ιδιαιτερότητα της Καστοριάς, γίνεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Παρακαλώ να έχουν ειδικευόμενοι στα νοσοκομεία. Οι ειδικευόμενοι, οι ειδικευόμενοι έχουν, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη ημερομηνία, παίρνουν παρατάσεις. Πώς ακριβώς γίνεται, ποιο είναι το καθεστώς? Έχουμε χρόνο εκπαίδευσης, για παράδειγμα, στην Καστοριά, με αυτή την κλινική και με αυτούς τους ειδικούς, προϋποθέτει ένα χρόνο εκπαίδευσης. Τον υπόλοιπο χρόνο μπορούμε να είμαστε σε παράταση, εφόσον υπάρχουν καινές θέσεις στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο υπάρχουν πάνω από 10, δεν είμαι σίγουρη για τον αριθμό, συγχωρέστε με, να το πει η διοίκηση, αν θέλει, καινές θέσεις. Οπότε εμείς από το να φύγουμε και να είναι παραπάνω και να εστέσει, καλύπτουμε πάγιες ανάγκες των κλινικών. Μάλιστα. Δεν στερούμε από κάποιον την εκπαίδευσή του, ούτε τη δουλειά του, ούτε τίποτα. Ίσα-ίσα παρέχουμε και συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στην υγεία του λαού της Καστοριάς. Τώρα, κυρία Βλάχου, βλέπω εδώ στην ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών. Να έρθουμε σε αυτό ακριβώς. Mm. Βλέπω στην ανακοίνωση που βγάλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας, ότι ο λόγος που επικαλέστηκε η διοίκηση εξ ονόματος του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ότι κοστίζεται και ότι η διοίκηση δεν έχει χρήματα να σας πληρώνει άλλο. Αυτό υπόθηκε όντως? Ωραία, θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Εμάς μας ήρθε, ξέρετε, ότι 2 χρόνια τώρα που δουλεύουμε δεν έχουμε πάρει καμία άδεια, τίποτα.
Και μας έστειλε η διοίκηση mail και μας λέει: πάρτε τις άδειές σας πριν λήξει η σύμβασή σας. Εγώ να φανταστείτε από όταν μου το έστειλε, βγήκα σε άδεια αναγκαστική. Ενώ ας πούμε τώρα είμαι μάχημη γιατρός και είμαι στο σπίτι μου από εκεί. Ενώ μπορώ να είμαι εδώ, να δουλεύω, να είμαι στο επιστημονικό μου αντικείμενο δίπλα. Και μας λέει: αναγκαστική άδεια. Πάμε στο Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και μας λέει: γιατί μένουν και ξεκρέμαστα θύματα. Έτσι, άμα πάρουν 10 ειδικευόμενοι άδειες, φαντάζεστε πώς θα είναι το νοσοκομείο το καλοκαίρι. Με μισθούς ειδικευόμενους. Και λέμε τέλος πάντων ότι να πάρουμε πιο αργά τις άδειές μας και πιο ωραία, για να μπορούν να βγουν τα πνεύματά μας. Εμένα προσωπικά μου είπε αυτό ακριβώς ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας. Το ίδιο είπε και μέσα στο χειρουργείο μπροστά από. Ότι δεν έχουν χρήματα να σας πληρώσουν ουσιαστικά. Αυτό ναι, βέβαια αυτό είναι μέσα από προϋπολογισμό του Υπουργείου. Σήμερα που είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση, ο διοικητής είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι. Ο κ. Βούλης δεν είναι εδώ σήμερα, βέβαια, να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει κτλ. Ας βγει να πει. Και επίσης υπάρχει ΦΕΚ, υπάρχει νόμος του Υπουργείου, ο οποίος λέει ότι μπορούμε να καθόμαστε, υπάρχει δυνατότητα να καθόμαστε σε κενές θέσεις. Μέχρι να δει κάποιο άλλο ειδικευόμενο, να μην περιορίσουμε τη θέση, να θέλει να δουλέψει και αυτό. Εφόσον υπάρχουν ανάγκη στο τέτοιο. Σήμερα έγινε το ραντεβού με τον κύριο Χάτσιο, κυρία Βλάχου. Ναι, πήγαμε εκεί πέρα. Τι έγινε εκεί, μπορείτε να μας πείτε, γιατί νομίζω ότι ήταν και μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήμουνα μέσα. Τι σας είπε λοιπόν ο κύριος Χάτσιος, τι του είπατε του κύριου Χάτσιο, αν βγήκε ένα συμπέρασμα. Ναι, μας είπε, δεν υπάρχει ξεκάθαρο συμπέρασμα. Πρέπει να βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση κατά τη γνώμη μου η διοίκηση. Μας είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν είπαμε ότι θα σας απολύσουμε. Του είπαμε ακριβώς τι έχει υποθεί εκ μέρους της διοίκησης διαμέσου του γιατρού του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Επίσης, η ίδια η διοίκηση, ο διοικητής ήξερε ότι μας έστειλαν για τις άδειες, να πάρουμε τις άδειές μας, τις αναγκαστικές. Είχαν δώσει εντολή στους διευθυντές μας να μας δώσουν τις άδειές μας, γιατί αλλιώς άμα φεύγουν θα μας τις πλήρωναν και ήθελαν να μειώσουν το κόστος και από εκεί του νοσοκομείου. Και μας είπε ότι θα δούμε. Γιατί εξετάζουμε τις ανάγκες του κάθε τμήματος, άμα θα σας κρατήσουν ή όχι. Οι διευθυντές μας εννοείται ότι εισηγούνται ότι μας χρειάζονται. Αυτή τη δέτσα θα δώσουν στη διοίκηση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε η διοίκηση τι θα κάνει. Η πρώτη απόλυση είναι η δική μου, 15 Αύγουστο. Εσείς είστε οι πρώτοι που φεύγετε. Να πούμε ότι με αυτά που αν υλοποιηθούν όλα αυτά, δηλαδή να φύγουν 7 ειδικευόμενοι, θα μείνουν 6 από τους 11 ειδικευόμενους στην παθολογική και καρδιολογική, ώστε να εξυπηρετούν 6 τομείς ταυτόχρονα. Ήποπτα, ναι, COVID. Ξέρετε πώς είναι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο. Μπράβο, όλο θα παραμείνουν 2 ειδικευόμενοι γιατροί από 5 που ήταν τώρα για να καλύπτουν τα τμήματα των επιγόντων περιστατικών στην παιδιατρική. Τακτικά ιατρία, ύποπτα COVID κτλ. Είναι αγροτικό, είναι 2 που τελειώνουν. Δηλαδή φαίνεται να μειώνεται αρκετά το σημαντικά το δυναμικό εκεί, ναι. Τέλος πάντων, εμείς περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης. Εδώ θα είμαστε. Εμείς οφείλαμε να το κάνουμε γνωστό. Παιδιά, από εδώ στην Καστοριά είμαστε. Εδώ μεγαλώσαμε, σε αυτό το νοσοκομείο ερχόμαστε. Εδώ συμβάλλουμε με την επιστημονική μας γνώση. Νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια της διοίκησης, του Υπουργείου και της ΥΠΕ. Για το νέο ΕΣΥ. Για το περίφημο νέο ΕΣΥ. Για το περίφημο νέο ΕΣΥ, θυμίζω όλο το θόρυβο που γίνεται για τα νέα νοσοκομεία, για την Κοζάνη, την πρόταση, τα όσα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Φόρουμ για την Υγεία. Μα δεν είναι μόνο σχέδιο του Δήμου Κοζάνης, πλέον έχει ξεστομιστεί από τα λόγια μέσα από το στόμα του κ. Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν, ναι κύριε Βλάχο, εκεί. Κύριε Βλάχο, εκεί λοιπόν λέγεται ότι το σχέδιο είναι να μετατραπεί το νοσοκομείο Καστοριά σε κέντρο ημερήσιας νοσηλείας. Ναι, με τέτοιο προσωπικό, όχι μόνο στους γιατρούς, και όλο το προσωπικό και με αυτή την κατάσταση εκεί πέρα θα οδηγηθεί. Και αυτή είναι μια κατάσταση που δεν ήρθε τώρα, δεν ήρθε το 2022. Ο μειωμένος προϋπολογισμός στα νοσοκομεία, η σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, το να λειτουργούν με αυτά τα κριτήρια τα νοσοκομεία κόστος ωφέλους, τώρα έχουν που μας προσπαθούν να μας εκπαιδεύσουν στα DRG. Δηλαδή, άμα αυτά που κάνουμε οι γιατροί, όσο μπορούμε να κάνουμε και να εφαρμόσουμε στους ασθενείς μας, δικαιούμαστε να τα κάνουμε ή κοστίζουν παραπάνω. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι μια κατεύθυνση που δεν τα έφερε η κυβέρνηση. Όλες οι κυβέρνησες και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά τα χρόνια έχουν ρημάξει τη δημόσια υγεία. Γιατί θέλουν να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση στην υγεία, στη συμπράξη του δημοσιοδιατικού τομέα. Μην ξεχνάμε το Σαντορίνη ΑΕ που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμία του. Έδωσε τον τόνο. Ή για παράδειγμα, οι πρόσφατες επισκέψεις του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας. Το κέντρο φυσικής αποκατάστασης. Αντί να λένε φυσικής αποκατάστασης, ναι. Αντί να λένε να εξοπλιστεί για το λαό της Καστοριάς για τα προβλήματα που έχει, μου μιλάνε για ιατρικό τουρισμό. Ναι.
Βέβαια, ο κ. Ζικαλάκης έκανε μια δήλωση ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει ειδικό βάρος στην Καστοριά για όλη αυτή την επίσκεψη του κλιμακίου. Το είδα και όλα τα σχόλια από κάτω του λαού της Καστοριάς. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο λαός της Καστοριάς πρέπει να πιστέψει τη δύναμή του. Ότι το 2022 το αρμόζει ό,τι η υγεία πραγματικά περισσότερη δίνει η επιστήμη. Δημόσια και δωρεάν. Ελπίδα κυρία Βλάχου, να παραμείνετε. Ελπίδα να παραμείνετε έχετε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι ένας αγώνας, πιστεύετε, άνισος ή ένας αγώνας που μπορεί πραγματικά να σας κρατήσει τη θέση σας. Εγώ, κύριε Μουτσούλη, πιστεύω στον αγώνα για δημόσια και δωρεάν υγεία. Με μόνιμη δουλειά για όλους τους ανθρώπους και το 2022 υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό και είμαι εδώ. Και η δύναμή μου και η αισιοδοξία μου βρίσκεται στον αγώνα και στην κινητοποίηση και στη δύναμη του λαού. Και πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξη για την έκβαση. Νομίζω ότι θα είναι πολύ τραγικό να αφήσει αυτό ο διοικητής ή ο επόμενος, γιατί μιλάνε διάφορα σενάρια υπάρχουν και για αλλαγή διοικητή και τέτοια. Σενάρια για αλλαγή διοικητή. Ναι, σας λέω τώρα φιλολογίες που ακούγονται. Δεν υπάρχει. Α, δεν είναι κάτι. Ακούγεται κάποια φήμη. Αν το επόμενο σώμα αλλάξει και έρθει άλλος διοικητής, πάλι τα ίδια θα κάνει. Γιατί είναι κυβερνητικοί εκπρόσωποι εδώ. Δεν τους έχουμε ορίσει. Μισό λεπτά και λίγο, κυρία Βλάχου, γιατί αυτό που λέτε έχει ένα ενδιαφέρον λίγο. Πάμε για αλλαγές γενικότερα διοικητών στα νοσοκομεία ή δεν υπάρχει. Δεν κάτι, κύριε Νατσούλη. Σας λέω ότι υπάρχει, αλλά σας λέω όποια πρόσωπα και να αλλάξουν, όποια κόμματα και να αλλάξουν. Α, θεωρητικά το λέτε. Θεωρητικά, ναι. Ωραία. Κυρία Βλάχου, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Να πάρετε και τον κύριο Χάτσιο όμως να πείτε γνώμη του. Γιατί θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Χάτσιο. Πραγματικά. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Χάτσιο ή τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας. Πολύ καλύτερα, τον κύριο Γούλιο, ναι. Να δούμε και εκείνος αν θέλει να πει κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν γίνονται στο νοσοκομείο αυτή την ώρα. Ακούσατε και συνδικαλιστικά τον κύριο Τίγκα, γιατί η ταξική ενότητα είναι εκεί για συμπαράσταση. Ακούσατε και μια από τις ειδικευόμενες γιατρούς, που μάλιστα είναι και η πρώτη που θα φύγει αν υλοποιηθεί όλο αυτό, τον 15 Αύγουστο, την κυρία Έλενα Βλάχου. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.